αναφερθούμε τώρα στην Θεσσαλονίκη και να συνδεθούμε με τον βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης, με τον κύριο Θεόδωρου Καράογλου της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, κύριε Καράογλου. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Αγκάτσου, κύριε Πέγκο, στους συνεργάτες, στους φίλους τηλεθεατές και καλή εβδομάδα και από μένα. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε, κύριε Καράογλου, με το θέμα της Κιβωτού, ένα θέμα που μας έχει αγγίξει όλους, γιατί αφορά παιδιά πάνω απ' όλα. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγει και από τη σύσκεψη του Μαξίμου. Το θέμα είναι τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε αυτές οι δομές να λειτουργούν με ασφάλεια πρωτίστως. Καταρχήν να πω ότι οι δομές αυτές έρχονται να καλύπτουν τα κενά τα οποία δυστυχώς η πολιτεία δεν μπορεί να καλύψει. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές ανάγκες στην κοινωνία, υπάρχουν πολύ έντονα κοινωνικά προβλήματα και γι' αυτό το λόγο πολλές τέτοιου είδους δομές με κυβερνητικές οργανώσεις ξεκινούν την προσπάθεια για να βοηθήσουν όσο μπορούν, είτε είναι παιδιά, είτε είναι υπέργυροι, είτε είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε όλοι αυτοί οι οργανισμοί να λειτουργούν ανεξέλεγκτοι. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχει ένα κενό διαχρονικά, το ότι δεν γινόταν ο έλεγχος που θα έπρεπε να γίνεται, ουσιαστικός έλεγχος σε όλου του είδους αυτές τις δομές, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν στα άτομα τα οποία έχουν την ανάγκη από τη στήριξη των δομών αυτών είναι αυτές που θα έπρεπε και δεν θα έχουμε άλλα φαινόμενα. Ελπίζω και εύχομαι με αφορμή αυτό το περιστατικό της Κιβωτού να ξεκινήσει μια διαδικασία ουσιαστικού ελέγχου σε αυτές τις δομές. Από εκεί πέρα, σήμερα, νομίζω τώρα, 9.30 ώρα ξεκινάει μια κυβερνητική σύσκεψη για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της Κιβωτού. Προφανώς και η Κιβωτός, η οποία είναι μια μεγάλη οργάνωση, η οποία επεκτείνεται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δεν πρέπει να κλείσει. Αν κάποιοι διοικούντες, αν κάποιοι προτεργάτες υπέπεσαν σε οποιαδήποτε εγκληματική κίνηση, προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κυρωθεί το έργο της δομής. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια μεταβατική λύση, κάποιο νέο διοικητικό συμβούλιο που θα οριστεί ενδεχόμενα από την πολιτεία, έτσι ώστε να μπορέσει να τρέξει τη λειτουργία της δομής αυτής. Αυτό είναι αυτονόητο αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ. Το αυτονόητο δεν είναι το ότι σήμερα διαβάζουμε ότι θα ξεκινήσει οικονομικός έλεγχος. Γιατί τόσο καιρό δεν γινόταν κάποιος έλεγχος και τώρα πρέπει να γίνουν όλα κατόπιν εορτής? Έχετε δίκιο σε αυτό, κύριε Πέγκο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα, όχι μόνο οικονομικός, αλλά και έλεγχος της λειτουργίας. Γιατί και στο παρελθόν έχουμε ακούσει για άλλες δομές με υπέργυρους ανθρώπους, οι οποίοι είναι κατάκητοι, οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Έχουμε ακούσει δομές οι οποίες δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το ζήτημα του ελέγχου. Δυστυχώς στην πατρίδα μας, με αφορμή το οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός, την οποιαδήποτε καταγγελία προκύψει, τότε όλοι ανακαλύπτουμε το αυτονόητο, ότι πρέπει να γίνεται έλεγχο σε αυτές τις δομές, που όπως είπα και πιο πριν, είναι μια κοινωνική ανάγκη, γιατί δυστυχώς η πολιτεία μας δεν αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα που έχει η κοινωνία σε σχέση με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, σε σχέση με τα ορφανά παιδιά, σε σχέση με τους υπέργυρους κτλ. Όπως είπατε, οι δομές αυτές καλύπτουν ένα κενό του κράτους. Σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος όπως είναι η Ελλάδα, δεν θα έπρεπε το κράτος να την κάνει αυτή τη δουλειά με δομές δικές του? Μήπως πρέπει να ξαναδεί αυτό το θέμα? Πρακτικά είναι δύσκολο αυτό και ούτε συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Έτσι είναι συνηθισμένο να υπάρχουν και ιδιωτικές δομές, δομές που γίνονται από διάφορους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, να καλύπτουν τέτοια κενά. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό που είναι το ζήτημα και αυτό που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι το κράτος θα πρέπει να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο. Ο ρόλος του κράτους πρέπει να είναι αυστηρά ελεγκτικός, αλλά όταν λέμε ελεγκτικός, όχι μόνο με αφορμή ένα τυχαίο περιστατικό και μια καταγγελία όπως αυτή που προέκυψε τώρα και η σειρά των καταγγελιών που ακολούθησε, αλλά γενικότερα πρέπει να ασκεί και οικονομικό έλεγχο, αλλά και έλεγχο για την καλή λειτουργία και την καλή υπηρεσία στους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στις δομές αυτές. Μάλιστα. Τώρα, σε ένα διεθνές περιβάλλον κινούμενης άμμου, πόσο δύσκολο είναι το έργο του κ. Σταϊκούρα που θα καταθέσει σήμερα τον προϋπολογισμό και τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτόν? Έχουμε δείξει ότι είμαστε μια κυβέρνηση που μπορεί να αντιμετωπίσει τα δύσκολα και αυτό είναι μια πραγματικότητα, γιατί παρά το ότι αυτό στους 41 μήνες που υπηρετούμε την πατρίδα και τους Έλληνες πολίτες ως κυβέρνηση με πρωθυπουργό του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουμε αποδείξει ότι αντιμετωπίσαμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από την πανδημία, από πόλεμο στη γειτονιά μας, από την ενεργειακή κρίση, από την κλιματική κρίση.
και παρόλα αυτά τα καταφέρνουμε καλά. Λοιπόν, πράγματι το 2023 δεν φαίνεται ότι θα έχουν λυθεί τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν παγκόσμια και η ενεργειακή κρίση θα παραμένει και ο πόλεμος δυστυχώς φαίνεται ότι δεν θα τελειώσει μέχρι 31 Δεκάτου του 2022, μακάρι να τελειώσει, αλλά φαίνεται ότι θα συνεχιστεί. Άρα λοιπόν έχουμε ένα φαινόμενο γενικότερα παγκόσμιο το οποίο δημιουργεί μια ανησυχία και μια αστάθεια και, και κάποια ερωτηματικά για το τι μελιγενέστε. Όμως εμείς έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Έτσι λοιπόν ο προϋπολογισμός από τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον φίλο μου που τον εκτιμώ πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρός, βλέπω όμως ότι γενικά είναι πολύ μετριοπαθής στις εκτιμήσεις του. Θυμίζω ότι και φέτος η εκτίμηση για την ανάπτυξη ήταν στο 4,5% και όλοι οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλοι οι διεθνείς οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα ξεπεράσει το 6%. Έτσι. Το ίδιο γινόταν και πέρσι. Δηλαδή βάζουμε τον πύχη αρκετά χαμηλά και περνάμε πολύ παραπάνω. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι θα έχουμε μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης. Θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο ρυθμό και επενδυτικής βαθμίδας, αλλά και του χρόνου, παρά τα προβλήματα και παρά το ότι θα υπάρχουν άλλες χώρες όπως είναι η οικονομική ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία, η οποία εκτιμάται ότι ενδεχόμενα θα έχει και ύφεση. Εμείς θα συνεχίσουμε τον ανωδικό ρυθμό, γιατί πολλοί λόγοι συντελούν σε αυτό. Πρώτα-πρώτα οι μεταρρυθμίσεις που έχει προωθήσει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση του κράτους, σε ό,τι αφορά την απλοποίηση της γραφειοκρατίας σε σχέση με το επιχειρήν, σε ό,τι αφορά το ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον, μια που μειωθήκαν όλοι οι φορολογικοί συντελεστές και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση χρονίων ζητημάτων που εκκρεμούσαν σε σχέση με τα εργασιακά ζητήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι και το 2023 θα είναι μια καλή χρονιά για την ελληνική οικονομία, που βεβαίως επαναλαμβάνω ότι αν δεν υπήρχαν τα διεθνή προβλήματα τα οποία υπάρχουν, τα προβλήματα που έχουν σχέση με την ανασφάλεια, με τον πόλεμο, με την ενεργειακή κρίση, η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να έχει απογειωθεί. Πάμε και στο θέμα των υποκλοπών, κύριε Καράογλου, καθώς επανήλθαν τα κυριακάτικα δημοσιεύματα. Αυτή τη φορά λέγοντας ότι η ΕΕΠ και Predator ουσιαστικά λειτουργούσαν συμπληρωματικά. Υπάρχει τελικά σύνδεση ανάμεσα στην ΕΕΠ και το Predator? Καμία σύνδεση. Έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Έχει απαντηθεί κατηγορηματικά από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και από την πλευρά της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ακούστε, καταλαβαίνω την αγωνία του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπει ότι μετά από 41 μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί η Νέα Δημοκρατία και προηγείται με τη διαφορά τουλάχιστον αυτή που κερδίσαμε τις εκλογές του 2019. Μια που δεν μπορεί να πείσει με το πολιτικό του αφήγημα ότι μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματα της χώρας, να δημιουργήσει ένα τοξικό πολιτικό κλίμα. Η λογική του ΣΥΡΙΖΑ κινείται στα πλαίσια του ότι αν ρίξουμε λάσπη στον ανεμιστήρα θα γεμίσει όλος ο χώρος λάσπη. Οπότε όλοι στη λάσπη γουρούνια είναι. Όλα τα γουρούνια είναι το ίδιο. Αυτή είναι η εκτίμησή του. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς δεν αποκλείουμε να γινόντουσαν παρακολουθήσεις με το Predator ή με οτιδήποτε άλλο σύστημα θέλετε, αλλά αυτές οι παρακολουθήσεις δεν γινόντουσαν από κρατική υπηρεσία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν υπήρχε κανείς λόγος να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι αυτονόητο. Οι κρατικές υπηρεσίες, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είναι τρομοκρατική. Κάνουν τη δουλειά τους ό,τι αφορά το αντικείμενό τους. Δεν ασχολούνται με παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, των συγγενών τους, της γραμματέας του Πρωθυπουργού ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι αστιότητες. Δεν αποκλείουμε να έχουν γίνει παρακολουθήσεις από επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν έχουμε μόνο το ΣΥΡΙΖΑ και τα ερωτήματα, τις καταγγελίες που κάνει, τα ερωτήματα που βάζει. Έχουμε σειρά δημοσιευμάτων που αναφέρονται στο θέμα αυτό. Και από χθες προσθέθηκε και μία φράση που αποδίδεται στον κύριο Καραμανλή, ότι τουλάχιστον εμένα με παρακολουθούσαν σοβαρές υπηρεσίες που εκτιμάται ως αιχμή. Και κύριε Καράγλου, η καθημερινή, όχι το ντοκουμέντο, η καθημερινή χθες έκανε λόγο για μαύρες τρύπες της ελληνικής αστυνομίας που ουσιαστικά εκπαιδεύονταν αστυνομικοί στο Predator. Λοιπόν, ακούστε, στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, και εγώ σας είπα ότι δεν αποκλείω να γινόντουσαν παρακολουθήσεις, όχι από τις δικές μας υπηρεσίες, από κάποιο άλλο είδους υπηρεσίες, είτε είναι επιχειρηματικών συμφερόντων, είτε δεν ξέρω, ενδεχόμενα και ξένων χωρών. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Και τα ζητήματα αυτά απαντώνται θεσμικά. Όχι μικροπολιτικά, όχι μικροκομματικά. Μια που πάμε στις εκλογές, δεν μπορούμε να αντιστρέψουμε το κλίμα και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα άλλο τοπίο και ένα άλλο κλίμα τοξικό. Η κυβέρνηση λοιπόν πήρε την πρωτοβουλία και κατέθεσε ένα νομοσχέδιο. Η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μηδενιστική και αφοριστική. Χωρίς να δει το νομοσχέδιο, χωρίς να το διαβάσει, χωρίς να το μελετήσει, μηδενιστική και αφοριστική. Το ΠΑΣΟΚ κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο, αλλά βέβαια όταν ανέλησε μετά τα άρθρα,
Βλέπουμε και θα το δούμε και στην πράξη και στην Βουλή ότι ένα ποσοστό 80% του νομοσχεδίου θα το ψηφίσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν τα κόμματα έχουν μια διαφορετική άποψη επί της θεσμικής αντιμετώπισης, που είναι η ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος σε σχέση με τη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών, αλλά και με τις παρακολουθήσεις, τις παράνομες που γίνονται ενδεχόμενα από ιδιώτες, από επιχειρηματικά κέντρα κτλ. Η Δούρο έδωσε το και το πείδημα. Ας καταθέσει προτάσεις. Ωστότε εμείς θα επιμένουμε να μην παρασυρθούμε σε αυτό το βούρκο που θέλει να μας βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάθει να κυλείται στο βούρκο, αυτό τον εκφράζει. Εμείς θα εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με τα ουσιαστικά προβλήματα του ελληνικού λαού, να δίνουμε απαντήσεις και λύσεις σε αυτά όσο μπορούμε στα πλαίσια των ανοχών και των αντοχών της ελληνικής οικονομίας, που δόξα τω Θεώ εξελίσσεται πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά την μακροοικονομία. Και βεβαίως επ' αυτού θα κριθούμε. Άλλωστε θυμίζω ότι και η προσπάθεια να γίνει το μέγιστο θέμα η παρακολούθηση του τηλεφώνου του Ευρωβουλευτού, του κ. Ανδρουλάκη, τελικά κατέληξε στο άνθρα και στο θησαυρό, έγινε Εξεταστική Επιτροπή, είχαμε 6 διαφορετικά πορίσματα από τα 6 διαφορετικά κόμματα και τι αποδείχθηκε μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή, ότι ο κ. Τσίπρας παρακολουθούσε το τηλέφωνο του κ. Πιτσιόρλα, της κ. Βαλαβάνη, του κ. Λαφαζάνη και άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε το οτιδήποτε θέλουν. Δεν φοβόμαστε τίποτα γιατί καθαρός ουρανός αστραπέζα φοβάται. Αλλά επαναλαμβάνω, εμείς ασχολούμαστε με την αντιμετώπιση των ουσιαστικών προβλημάτων του ελληνικού λαού και δεν μπαίνουμε στη λογική της δημιουργίας της προσπάθειας του ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει ένα τοξικό πολιτικό κλίμα το οποίο δεν εξυπηρετεί ούτε τα συμφέροντα της χώρας ούτε τα συμφέροντα των πολιτών. Να πάμε τώρα και στο θέμα της ακρίβειας. Εκτός από το καλάθι του νοικοκυριού, ετοιμάζεται και εορταστικό καλάθι. Και τι θα περιλαμβάνει αυτό, καθώς και ένα επίδομα. Καλάθι. Θα δοθεί και επίδομα χριστουγεννιάτικο σε μερίδα του κόσμου. Αυτό ήδη νομοθετείται. Μέχρι 20 Δεκεμβρίου θα δοθεί η επιταγή για την αντιμετώπιση της ακρίβειας των 250 ευρώ. Επίσης, το καλάθι του νοικοκυριού, που δεν είναι μια παγκόσμια ελληνική πρωτοτυπία, και άλλες χώρες το έχουν και εμείς το αντιγράψαμε και προσπαθούμε να το βελτιώσουμε. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και ειδικότερα ο αρμόδιος υπουργός ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει ανοιχτά μάτια αυτιά, ακούει την κοινωνία, καταγράφει τις ελλείψεις, τα προβλήματα που υπάρχουν και συνεχώς γίνονται διορθωτικές κινήσεις. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Εν ώψη λοιπόν των εορτών, όπου μεγαλώνουν οι ανάγκες οικογένειας, όλοι μας έχουμε την ανάγκη να βρεθούμε γύρω από το χριστουγεννιάτικο, το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, μελετάται και πολύ σωστά γίνεται η δυνατότητα να υπάρχει και το εορταστικό καλάθι του νοικοκυριού. Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θα δώσει και αυτό μια ανάσα. Να πω επίσης κάτι, γιατί άκουγα προηγουμένως με ενδιαφέρον την συζήτηση με τον συνάδελφό μου, τον κ. Ξανθόπουλο, τον οποίο εκτιμώ και θεωρώ ότι είναι ένας από τους σοβαρούς ανθρώπους που βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος όμως, εντάξει, καταλαβαίνω ότι πρέπει να στήσουν ένα αφήγημα, είπε κάποιες υπερβολές. Είπε δηλαδή, για παράδειγμα, ότι έχουμε τριπλάσιο πληθωρισμό η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό με την πραγματικότητα. Τα επίσημα στοιχεία του Οκτωβρίου λένε το εξής. Η Ελλάδα έχει πληθωρισμό που έκλεισε τον Οκτώβριο στο 9,5%, όταν ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 10,7%. Και από τη 12η θέση στην ακρίβεια που ήμασταν στον πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πήγαμε στη 19η με αυτή την επίδευξη αυτού του χαμηλότερου ποσοστού. Και μπροστά μας είναι χώρες όπως, για παράδειγμα, με 20 τόσο οι τρεις βόρειες χώρες, Λετωνία, Εστονία, Λιθουανία, είναι η Ολλανδία με 17%, είναι η Γερμανία, είναι η Ιταλία, είναι η Πορτογαλία, είναι η Δανία, είναι μια σειρά χώρες. Είμαστε 19η, αυτή είναι αλήθεια. Δεν λέω ότι είμαι ευχαριστημένος γιατί έχουμε 9,5% πληθωρισμό. Προφανώς θα ήθελα να έχουμε πολύ χαμηλότερο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα δεν έχουμε τριπλάσιο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις άλλες χώρες. Είμαστε η 19η στις 27 χώρες. Και δεύτερο, είπε ότι έχουμε την ακριβότερη ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε αυτό ισχύει. Αντίθετα, έχουμε τη δεύτερη φτηνότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις επιδοτήσεις που δίνει το ελληνικό κράτος. Και συγκεκριμένα, 1,32 ευρώ είναι το κόστος κιλοβατόρα στην Ελλάδα. Και η φτηνότερη χώρα από εμάς είναι η Βουλγαρία που είναι 1,31, αλλά στη Βουλγαρία με μέσο μηνιαίο μισθό τα 200 ευρώ και στην Ελλάδα τα 750. Έτσι. Τώρα εσείς, επειδή αντιμετωπίζετε και περισσότερο το κρύο στην Βόρεια Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη, τη διαφήμιση θα τη θυμάστε και ο παππούς με το φανελάκι, αυτή την έχουμε ξεχάσει. Τώρα οι Γερμανοί λένε για να προετοιμαστεί ο κόσμος να εφοδιαστεί με κεριά,
για διακοπές ρεύματος και να κατεβάσουν και κανένα pullover. Εδώ θα έχουμε ίδιες εικόνες. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός αγαπάει την Ελλάδα πάντα. Μας ευνοεί προς το παρόν ο καιρός, κύριε Καραόγλου. Και στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί προχθές, ας πούμε, την Παρασκευή που πήγα σε κάποια χωριά και έβλεπα ότι ο κόσμος καθόταν έξω στις πλατείες ανοιχτά. Και το Σάββατο το ίδιο γινόταν. Δηλαδή, παρά το ότι είχαμε κάποιες σποραδικές μπόρες, αλλά παρόλα αυτά η θερμοκρασία ήταν αρκετά ψηλή. Το θέμα είναι θα γίνει όταν θα πιάσουν τα κρύα όμως. Σωστό. Εγώ θέλω να διαβεβαιώσω για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα επάρκειας του φυσικού αερίου ή του πετρελαίου για τη θέρμανση των ελληνικών οικογενειών. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, ότι λόγω του ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έχουμε υπεραπόδοση των εσόδων. Τον Οκτώβριο κλείσαμε με υπεραπόδοση εσόδων το πρώτο δεκάμινο στην 12,9%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δημοσιονομικός χώρος, χρήματα που δεν είχαν υπολογιστεί που βρίσκονται, οπότε θα δοθεί η δυνατότητα να στηριχθεί το νοικοκυριό αλλά και οι επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τις δαπάνες θέρμασης, σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για την ενέργεια, σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για τη μετακίνηση. Άρα γιατί μπορούμε να δούμε και άλλα μέτρα εκεί, μπορεί να δούμε και κάτι άλλο εκεί. Εγώ πιστεύω ότι ειδικά με τη μετακίνηση, ειδικά το πετρέλαιο κίνηση αλλά και τη βενζίνη, θα υπάρξει και άλλη παρέμβαση και σύντομα θα έχουμε ανακοινώσει και για αυτό το ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που κάνουμε ως κυβέρνηση και θα συνεχίσουμε να κάνουμε και είναι το σωστό, είναι να είμαστε πάντοτε στο πλευρό του Έλληνα νοικοκύρη, του ελληνικού νοικοκυριού, αλλά και του επιχειρηματία, είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο, έτσι ώστε στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των αντοχών της ελληνικής οικονομίας, κανείς ή καμία επιχείρηση να μην αισθανθεί μόνος και αβοήθητος. Θα υπάρχει ένα κράτος αλληλέγγυο, ένα κράτος που θα συμπαρίσταται στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε την ενεργειακή κρίση και την μεγαλύτερη πληθωριστική πίεση, το μεγαλύτερο πληθωριστικό κύμα που γνώρισε τα τελευταία 50 χρόνια η Ιφίλιος. Μετά το 1973 την πετρελαϊκή κρίση αντιμετωπίζουμε τώρα τη δεύτερη μεγαλύτερη πληθωριστική πίεση. Να τα αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Μάλιστα. Να ρωτήσω το control αν έχουμε άλλο χρόνο, γιατί θα ήθελα να κλείσουμε αν θέλετε να μας πείτε. Είχατε συγκλονίσει το Πανελλήνιο με την περιπέτεια υγείας που είχατε, αν το έχετε ξεπεράσει και κυρίως να δώσετε ένα μήνυμα προς τον κόσμο. Είχα μια μεγάλη περιπέτεια υγείας, ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Τα 62 μου χρόνια δεν είχα αρρωστήσει ποτέ, αλλά 15 μέρες πριν τον γάμο του γιού μου, 23 Αυγούστου, διαγνώστηκα με καρκίνο στο στήθος. Μια σπάνια ασθένεια για άνδρες. Παρ' όλα αυτά αφορά και τους άνδρες. Θέλησα να το γνωστοποιήσω και να στείλω συγκεκριμένα μηνύματα, γιατί θεωρώ ότι είναι καθήκον των προσώπων που υπηρετούν τα κοινά των δημοσίων προσώπων γενικότερα να είναι ξεκάθαρη και έτοιμη σε όλα τα ζητήματα απέναντι στους πολίτες. Είπα λοιπόν ότι κανείς δεν είναι άτρωτος. Και ο Μιλών είχε την εντύπωση ότι είναι άτρωτος και δεν θα κινδυνεύσει ποτέ από οτιδήποτε, μια που δεν είχε αρρωστήσει και ποτέ. Το δεύτερο είναι ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Δεν είμαι το καλό παράδειγμα αυτό που έκανα προληπτική ιατρική, γιατί δεν έκανα ποτέ προληπτική ιατρική, έτσι. Ξαφνικά ανακαλύφθηκε αυτό και ήταν από ένα τυχαίο γεγονός. Και τρίτο, ότι ο καρκίνος του στήθους δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά αφορά και τους άνδρες. Το γνωστοποίησα αυτό και είδα ότι υπήρξε μια θετική ανταπόκριση. Και είμαι χαρούμενος γιατί μου πήραν συμπατριώτες μου αλλά και συνέλληνες από άλλες περιοχές Ελλάδος που μου είπαν ότι είχαν το ανάλογο πρόβλημα και δώσαν τη μάχη ή με ακούσαν, ευαισθητοποιήθηκαν, το ψάξαν και πήγαν και αυτοί και εντοπίσαν το πρόβλημα. Τώρα σε ό,τι αφορά εμένα, εγώ εγχειρίστηκα 14 Σεπτεμβρίου ανήμερα του Σταυρού. Δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά. Είμαι στα πλαίσια της θεραπείας, με ορμόνες απέφυγα χημειοθεραπεία, ακτινοβολία γιατί ήταν πολύ χαμηλός ο καρκινικός ζήτης. Και πιστεύω ότι είναι μια περιπέτεια την οποία την άφησα πίσω και συνεχίζω να κοιτάω όπως έχω κάνει μέχρι τώρα με αισιοδοξία τη ζωή, γιατί είμαι φύση αισιόδοξο άνθρωπος και θέλω να βλέπω τα πράγματα θετικά. Και να κλείσουμε με αυτό το πολύ ωραίο μήνυμα. Να είστε καλά, κύριε Καραόγλου. Σας ευχαριστούμε πολύ.